Καταπέλτης ήταν η απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή για την υπόθεση σωματεμπορίας που εξιχνίασε η ασφάλεια Ηρακλείου. Ο 35χρονος Βούλγαρος, η μητέρα του και οι αδελφοί του πήραν το δρόμο για τη φυλακή αφού απολογήθηκαν προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι η καταγγελία είναι ψευδής. Η 25χρονη κατήγγειλε στην ασφάλεια ότι ο 35χρονος φίλος της, η μητέρα του, η αδελφή του και ο σύντροφός της την είχαν κλειδώσει σε ένα σπίτι στα Δειλινά και την ξυλοκοπούσαν για να την εξαναγκάζουν να συνευρίσκεται με πελάτες. Είναι πρώιμο το στάδιο, θεωρούμε όμως ότι θα προσκομίσουμε αποδεικτικά τα οποία θα αποδεικνύεται ότι τα πράγματα δεν είναι όπως τα αναφέρει η φερόμενη ως παθούσα, αλλά είναι τελείως διαφορετικά. Όπως ανέφερε, ενώ 35χρονος της έταξε αραβόνα και τη μετέφερε από την Αθήνα στο Ηράκλειο για να ζήσουν μαζί, την κακοποιούσε μαζί με την υπόλοιπη οικογένειά του και της έκλεινε ραντεβού με πελάτες 2 έως 3 φορές την ημέρα. Κακοποίηση και πρόσωπη συμπορνία σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει και νομίζω θα αποδειχτεί και από την ιατροδικαστική έκθεση που περιμένουμε, από την οποία θεωρούμε ότι θα προκύπτει ότι δεν έχει καμία κακοποίηση η κοπέλα. Ο συνήγορος των κατηγορουμένων χαρακτήρισε πρώιμα τα συμπεράσματα στα οποία βασίστηκε η προανάκριση από την αστυνομία και η απόφαση των δικαστικών αρχών. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων, η υπόθεση δεν αφορά σε σωματεμπορία, αλλά πρόκειται για οικονομική διαφορά που πυροδότησε την καταγγελία. Υποστηρίζει ότι με βάση του εθήμου που έχουν, είναι Ρωμά, είναι καταγωγής Ρωμά οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι, αλλά και οι φερόμενοι ως παθούσα. Υποστηρίζει ότι υπήρχε μια συμφωνία. Ο κατηγορούμενος, τουλάχιστον ο πρώτος κατηγορούμενος, υπήρχε μια συμφωνία με τον πατέρα της να του δώσει κάποια χρήματα βάσει ενός εθήμου που έχουν για, για τον επικείμενο γάμο τους, τα οποία δεν του τα προσκόμισε και γι' αυτό τα απέστειλε και γι' αυτό το λόγο έγινε η καταγγελία. Τα χρήματα, ένα ποσό της τάξης των 2.000 ευρώ, έπρεπε να καταβληθούν από τον 35χρονο ως πρίκα στην οικογένεια της 25χρονης για τον επικείμενο γάμο, σύμφωνα με βουλγαρικό έθιμο. Ωστόσο, οι εισαγγελέας και ανακριτής δεν πίστηκαν και διέταξαν την προφυλάκηση 3 κατηγορουμένων, ενώ ο 19χρονος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.